Όσον αφορά την οδό. Είναι αγένεια η διακοπή. Όσον αφορά όταν, την οδό. Όταν μιλάνε εγώ, λέω, είναι αγένεια που δημόσια, όταν μιλάνε. Καμβίση που μου είπατε. Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε ξαφνικά ένα πρόβλημα. Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ καλύπτω τη συγκεκριμένη ενέργεια, θα έρθει και στα συλλογικά όργανα. Να πω ένα παράδειγμα. Διαπιστώθηκε ότι η νησίδα στην οδό Θεμιστοκλέους είναι διαλυμένη. Τώρα, όπως είδα και ρίχναν τα χώματα, διαπιστώνω ότι από την, Σόλωνος και κάτω ή λίγο παραπάνω, σε διάφορα σημεία τα δέντρα, αυτοί οι βραχυχήτονες που είχαν φυτέψει, είχαν πετάξει την νησίδα. Και αρχίσαμε και ρίχναμε χώματα, το αποτέλεσμα θα ήταν να φεύγουν τα χώματα. Δεν έχουμε δυστυχώς συνεργείο συντηρήσεων. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε εργαζόμενους. Δεν μπορεί ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος το πρωί να ξεκινήσει με μία μπετονιέρα να πάει να κάνει πέντε πράγματα. Γιατί δεν μπορεί. Δεν έχει καμία δυνατότητα. Γι' αυτό φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μία εργολαβία συντήρησης 60-70 χιλιάδων ευρώ για να πάει να κάνει παρέμβαση στην πόλη. Αυτά που γράφουν κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι. Αλλά υπάρχουν και τα έκτακτα. Εκεί έχουμε ένα σχολείο, έχουμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είχαν διάφορα ζητήματα, διαπιστώθηκε από την υπηρεσία ότι υπήρχε πρόβλημα. Όσον αφορά τον βαθμό αυθαιρεσίας, ο οποίος υπήρξε ή δεν υπήρξε, αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη. Αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη. Το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν πρέπει. Και τέλος για την πολλοδόμηση του ασπροχώματος. Λοιπόν, όταν ρωτάμε λίγο, μα λέτε γιατί δεν κάνετε διάλογο και δεν ρωτάτε. Το ασπρόχωμα εμείς το βρήκαμε ως Δημοτική. Και ξέρετε ποια είναι η αιτία. Η αιτία είναι ότι πήγαμε και βάλαμε 3.000 στρέμματα. Άκουσον άξον, 3.000 στρέμματα στο ασπρόχωμα. Για να μην μιλάμε για συνεννοήσεις και για συμφέροντα. Άκουσον άξον, 3.000 στρέμματα. Λοιπόν, μετά ό,τι θέλετε. Βρήκα λοιπόν 3.000 στρέμματα προς πολεοδόμηση. Ένα. Και βρήκα και αντιφατικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιφατικές. Δεν είναι από το 7 το ασπρόχωμα. Είναι πολύ νωρίτερα. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο να προσδιορίζει την εισφορά με τον Α νόμο. Άλλο Δημοτικό Συμβούλιο να προσδιορίζει την εισφορά με τον Β νόμο. Πού βρισκόμαστε. Άμεσα θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μην ανησυχείτε. Θα υπάρξει συνεννόηση και με τους κατοίκους και με την περιφέρεια περί του πρακτέου. Μπορεί να στενοχωρηθούν κάποιοι, αλλά η κατεύθυνση είναι η συνεννόηση με τον ισχύοντα νόμο. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε και θα το δείτε. Θα επαναληφθεί το ανάλογο της Βέργας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε.